Γεια σας. Πολλοί από εσάς που τους είδα στην είσοδο μου λένε εσύ τι θέλεις εδώ. Και αποκλειστικά τους λέω λείπει ο Μάρκος από τις αδελφούς. Δεν είναι. Δεύτερο, βασικά δεν είμαι εδώ σήμερα. Κανονικά έπρεπε να είμαι Ιρλανδία, να δω το γιο μου και τα εγγόνια μου. Αλλά αυτό που λένε ότι όταν κάτι θέλει συνωμοτεί το σύμπαν γίνεται, έκανε τη συνωμοσία του ο κύριος Πιτσούλης, δεν ξέρω αν του στήχησε και σε τι, μάλλον σε είδος γιατί λεφτά δεν υπάρχουν. Και έτσι έγινε η απεργία και ενώ θα ερχόμουν μετά τα εγγένεια για να ξεκινήσουμε τη συνεργασία, βρέθηκα γι' αυτό και τόσο συγγνώμη και για τα ρούχα, είναι εκδρομικά, πήγαινα εκδρομή με τα δωτά εγγόνια. Λοιπόν, επί της ουσίας, εγώ γνώρισα τα παιδιά μου όχι σαν ηθοποιός. Έκανα κάτι παρεμφερές με αυτό που κάνω. Πριν από 20 χρόνια έκαναμε πολλές συνεργασίες. Έμεινα έκπληκτος από τον τρόπο που δουλεύανε. Με παρεξένευε ότι μίλαγαν ελληνικά, δεν είμαι ρατσιστής. Κατάλαβα τα λαρισιώτικα ή τα θελάς, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε. Κάναμε λαμπρές συνεργασίες και βέβαια σε αυτό το τόλμημα, γιατί για μένα είναι τόλμη, δεν θα επαναλάβω ό,τι είπαν οι προηγούμενοι, ότι όντως σε μια εποχή γκρίζα, όπως είπε ο Γρηγόρης, η επικίνδυνη ή ό,τι θέλετε, μέσα από την αισιοδοξία που είναι η σκληρή δουλειά, η στόχευση, η πραγματοποίηση και πάνω απ' όλα το όνειρο, το να βλέπουμε όνειρα να γίνονται πραγματικότητα, για μας δεν είναι ένα ονειρόδες πεδίο, είναι η πραγματικότητα. Το όνειρο είναι η πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι ονειρική, έτσι. Θα ήθελα να κλείσω, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω θα μιλήσω σήμερα. Ευχαριστώ λίγο που για άλλη μια φορά με ξάφιασες. Αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το φιλόξενο τόπο όπου πριν από λίγα χρόνια κάναμε μια άλλη συνεργασία, είχαμε καλέσει τα διεθνή κανάλια τουριστικά, online, virtual, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και βρέθηκα να παρουσιάζω τουριστικές εκπομπές. Εγώ βασικά ήμουν εκεί. Απλά να τους... επειδή μιλάω πολλές γλώσσες, είμαι και φλιέρος και πολύγλωσσος. Και αγάπησα αυτό το τόπο αναγνωρίζοντάς τον. Είδαμε σπιθαμή προς σπιθαμή, πέτρα προς πετρούλα, παραλία προς παραλία. Αυτό το πράγμα θέλω να το ζήσω. Και για να το ζήσω θέλω να το μοιραστώ με εσάς. Ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Να είστε καλά. Δεν είναι στην πόρτα, μαγειρεύεις εδώ, στις κουζίνες μας. Συγγνώμη, το συμβόλαιο μου λέει λατσέρις. Και τώρα η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, ο μοναδικός, ο υπέροχος. Να πω κι άλλα, η Ηρακλή μου ζήτησε ο Ηρακλής να μην πεις τίποτα, μου λέει από όλα αυτά, αλλά εγώ θα πω περισσότερα. Λοιπόν, ο ταλαντούχος λοιπόν ηθοποιός, η Ηρακλής Μιχαλίδης, με την ιδιαίτερη προσωπικότητά του, θα μας παρουσιάσει τη δική του οπτική και θα δώσει ένα ξεχωριστό χρώμα στην αποψινή μας βραδιά.